Καλή άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Στον πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών τη χώρα μα, ο κ. Μιχάλης Κουρουτός, είναι κοντά μα. Να δούμε τι γίνεται. Γεια σα, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μα. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, ναι. Είναι καθαρά υγειονομικό, αφορά την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και έπρεπε να ληφθεί μέρημνα την πρώτη στιγμή. Εμείς γνωρίζαμε το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί. Μόνο 3.500 είναι δηλωμένοι ότι διδάσκουν στα λύκεια, ενώ είναι πάνω από 4.000. Και πολύ περισσότεροι, ιδίως στα ξένα σχολεία και στα IB, είναι σχεδόν όλοι αδήλωτοι. Οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν τα φαρμακεία, δεν μπόρεσαν να πάρουν προφανώς το τεστ και ξεκινάει ένας αγώνας. Ευτυχώς, θεωρώ ότι μια λύση είναι αυτή που είπε η κυρία Πελώνη, μακάρι να εφαρμοστεί. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέλθουν αυτοί οι οποίοι είναι αδιόριστοι ή δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να πάρουν τεστ. Σε δημόσια αρχή θα το πάρουν και θα καταγραφούν. Εδώ ξεκινάει και η επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι να δηλωθούν επιτέλους. Ναι, κύριε Κουρουτέ, εγώ εκεί θα ξεκινούσα. Δηλαδή, πραγματικά σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι υπάρχουν τόσοι καθηγητές οι οποίοι εργάζονται και είναι αδήλωτοι. Πραγματικά. Ναι, είναι όμως μια πραγματικότητα. Σαφώς και είναι, σαφώς και είναι. Θεωρώ. Την πραγματικότητα αυτή μπορούσαμε να τη διαπιστώσουμε εύκολα αν υποχρεώνονταν οι εργοδότες όλοι να δηλώσουν όλο το προσωπικό του στο My School. Δυστυχώς δεν έχουν υποχρεωθεί. Μην πω τώρα σε αντιπολιτευτικό κλίμα απέναντι στον Υπουργό, δεν θέλω. Αρκετά έχω σούρει το τελευταίο διάστημα. Όμως εδώ πλέον δεν μιλάμε για εργασιακά ζητήματα. Μιλάμε καθαρά. Δεν έχουν ληφθεί μέρημνα μέσα σε ένα σχολικό. Ξέρετε ότι τα περισσότερα από τα σχολεία. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα σχολικά, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου για παράδειγμα. Συνοδοί σχολικών λεωφορείων. Έτσι, μπράβο. Φανταστείτε ένα χώρο τόσο στενό να υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τεστ. Πριν από λίγο μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα, μπράβο του που θέλησε να μιλήσουμε, ο μόνος κυβερνητικός παράγοντας που δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας, και μου λέει ότι προσπαθούμε να το λύσουμε και αυτό. Μάλιστα. Μακάρι να λυθεί και το θέμα των αδιόριστων εκπαιδευτικών, διότι πώς θα μπουν στην τάξη. Ναι, κάποια σχολεία κάναν την πονηράδα να πούνε ελάτε Κυριακή βράδυ να τις κάνουμε εμείς το τεστ. Αυτό δεν καλύπτει τίποτα και δεν θα δηλωθούν, καταλαβαίνετε, ούτε η θετική διαδικασία. Σε αυτό στο θέμα των καθηγητών, κρατάμε αυτό το οποίο δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Δηλαδή ότι θα γίνουν με ευθύνη του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα όμως αυτό το οποίο θέτεται και είναι υπαρκτό το ερώτημα. Είναι η πραγματικότητα και είναι ακριβώς έτσι. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, να το κάνει το σχολείο δεν είναι απλή ιστορία. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι απλή ιστορία. Να βάλει εκπαιδευτικούς μετά χωρίς να έχουν κάνει τον έλεγχο μέσα στις τάξεις, γιατί δεν έχουν διορισία, γιατί φοβόνται. Κανονικά πρέπει να το κάνει, γιατί θεώρησε, πέσε το, η περιφερειακή εκπαίδευση. Και εγώ έχω τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει πλέον από δημόσια αρχή. Από δημόσια αρχή θα γίνει. Ναι, αυτό και ο ίδιος ο εργοδότης. Ο εργοδότης θα προσπαθεί να κρύψει πάλι. Και αυτή τη στιγμή θα είναι βάρος υπέρ των οικονομικών του χρεώτων, θα είναι βάρος της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Της κοινωνίας δηλαδή. Έτσι λοιπόν, πρέπει να το δει νομίζω η κυβέρνηση. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Να λυθούν πολύ γρήγορα. Όχι πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα εύχομαι όλα αυτά, γιατί είναι υπαρκτά και είναι προβλήματα για τα παιδιά ξεκινάνε τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.